Το απόγευμα τη Κυριακή στι 17.50 η πυροσβεστική υπηρεσία δέκτηκε κλίση για δύο αιστείε φωτιά σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Λούτσε. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 7 οχήματα τη πυροσβεστική με 15 πυροσβέστες οι οποίοι επιδόθηκαν στο έργο τη κατάσβεσης. Όμω τα πράγματα πήραν άσχημη τροπή. Οι δύο αιστείε έγιναν έξι και ενώ κατάφεραν τελικά να οριοθετήσουν τις τέσσερις, οι άλλε δύο αιστείε άρχισαν να γίνονται ανεξέλεγκτε και να επεκτείνονται σε κλασματικού χρόνου. Ωρα 10 το βράδυ. Η ισχυρή φωτιά που ξεκίνησε από τι λούτσε άρχισε να μένεται και μεγάλο μέρο του παντοκράτορα τυλίχθηκε στι φλόγε. Το 112 ήχησε τρει φορέ σχεδόν απανωτά προκειμένου να πραγματοποιηθεί προληπτική εκένωση των οικισμών. Οι τουρίστες από τους πέντε οικισμούς που εκενώθηκαν μεταφέρθηκαν στο Κασιόπι. Η φωτιά άρχισε να πλησιάζει επικίνδυνα τα σπίτια στον οικισμό Σάντα. Νωρίτερα ένας πυροσβέστης του πυροσβεστικού κλιμακίου Θηναλίων μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα, όμως είναι καλά στην υγεία του. Παράλληλα στο καλάμι βρίσκονταν το λιμενικό για να ενισχύσει την εκένωση στη Βόρεια Κέρκυρα. Την ίδια ώρα, έκτακτε κυκλοφοριακέ ρυθμίσει εξέδωσε με ανακοίνωση η τροχέα στη διασταύρωση Σινιών και στη διασταύρωση σπαρτίλα λόγω τη πυρκαγιά. Ο δήμαρχο Βόρεια Κέρκυρα, Γιώργο Μαχημάρη, σε δηλώσει του στα μέσα μαζική ενημέρωση, τόνισε ότι πρόκειται για εμπειρισμό. Η φωτιά έκαιγε όλη νύχτα στι περιοχέ Σάντα, Βιγλατσούρη, Ρου και Μέγκουλα, οι οποίε είναι κατοικημένε αλλά και από τα ορεινά πάνω από τα γλυφά. Κοντά στον Μπαρμπάτι έω τα ορεινά τη Κασιόπη, αλλά και πίσω από την παλιά Περίφια. Λίγο αργότερα, ακόμα δύο πυροσβέστε μεταφέρθηκαν τα ξημερώματα στο Γενικό Νοσοκομείο τη Κέρκυρα, ο ένα με αναπνευστικά προβλήματα και ο δεύτερο με κάταγμα στο πόδι. Από την περιοχή του Αγίου Μάρκου που έγινε σταθμό συγκέντρωση, στη συνέχεια οι τουρίστε από τα ξενοδοχεία που εκενώθηκαν στο Νησάκι μεταφέρθηκαν στο Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρα, όπου πέρασαν το βράδυ. Μεταφέρθηκαν περίπου 600 άτομα και κάποιοι μεταφέρθηκαν και στον Όλκε και στο ΕΑΚ. Η Δήμαρχο Κεντρική Κέρκυρα και Διαπονδίων σων, Μεροπιδρέου, έκανε την εξή δήλωση. Την ώρα που η Βόρεια Κέρκυρα είναι αντιμέτωπη με μια καταστροφική και απειλητική πυρκαγιά, ο Δήμο μα δείχνει όχι μόνο την αλληλεγγύη του, αλλά και άμεσα αντανακλαστικά. Έγινε αποστολή υδροφόρων οχημάτων για να βοηθήσουν στην κατάσβεση. Κινητοποιήθηκε η Υπηρεσία Πολιτική Προστασία. Κινητοποιήθηκαν όλοι οι υπάλληλοι των συναρμόδιων υπηρεσιών μα και εργάστηκαν στην εφαρμογή του σχεδιασμού υποδοχή και στήριξη των πολιτών και επισκεπτών. Υποδεχτήκαμε τουρίστε και πολίτε από τι περιοχέ που εκενώθηκαν, στο Δημοτικό Θέατρο και στο ΕΑΚ. Μοιράσαμε νερά και φαγητό. Όπου υπήρξε ανάγκη, παρήχαμε άμεση ιατρική βοήθεια και φροντίδα. Παράλληλα, και το Λιμενικό Σώμα εξέδωσε σχετική ανακοίνωση. Επιτυχώ ολοκληρώθηκε η επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμων υπό το συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματο από παραλία νησάκι τη νήσου Κέρκυρα μετά από εκδήλωση πυρκαγιά. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 6 περιπολικά του λιμενικού σώματο, 7 ιδιωτικά σκάφη μικρή χωρητικότητα κόσμου, 2 ιδιωτικά σκάφη μεγάλη χωρητικότητα κόσμου και ένα ρημουλκό, ενώ απεγκλωβίστηκαν με ασφάλεια 59 άτομα από ένα περιπολικό του λιμενικού σώματος και δύο λάντζες και κατευθένθηκαν στο λιμένα της Κέρκυρας. Ώρα 6 το πρωί. Με το πρώτο φω ξεκίνησε εκ νέου η επιχείρηση από αέρος με δύο πεντζετέλ και δύο ελικόπτερα έριξον. Ώρα 12. Βελτιωμένη εικόνα στα δύο μέτωπα, το ένα στην παλιά περίφεια και το άλλο στο βιλατσούρι. Οι αναζωπηρώσει όμω προκαλούν προβληματισμό και για όσο επικρατεί σχετική άπνοια, τα πράγματα είναι σε σχετικά καλό δρόμο. Ωρα 5. Σοβαρή αναζωπήρωση στο μέτωπο της παλιάς περίθειας. Το πύρινο μέτωπο εξακολουθεί και καίει και βρίσκεται στις παλιέ συνιές κατά μήκος του βουνού. Πλην της περιοχής Βιγλατσούρη γίνεται προσπάθεια κατάσβεσης, ισχυρέ δυνάμεις εξακολουθούν και βρίσκονται κατά μήκο των περιοχών όπου κεγόντουσαν έως τα ξημερώματα για να προχωρήσουν στην πλήρη κατάσβεση της φωτιάς. Έως και το μεσημέρι μια πρώτη εκτίμηση τη πυροσβεστικής αναφορικά με την καμένη γη ήταν 30.000 στρέμματα. Να σημειωθεί ότι υπήρξαν αρκετοί τραυματισμοί πυροσβεστών, ενώ με θωρακικό άλγο νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο τη Κέρκυρα ο περιφερειακός Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, Ιωνίων Νίσων, Νίκο Κολοβό. Σύμφωνα με πληροφορίε, το μεσημέρι αισθάνθηκε δυσφορία και αμέσω μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθησε όλε τι εξετάσει και το απόγευμα πήρε εξητήριο. Υπογραμμίζουμε ότι αρκετοί αγροτικοί δρόμοι δεν είχαν διανοιχτεί, ούτε είχαν γίνει τα δέοντα αντιπυρικά έργα από του αρμόδιου, σύμφωνα με καταγγελίε πολιτών και επιχειρηματιών. Ωστόσο και αυτή η νύχτα προβλέπεται δύσκολη για τη Βόρεια Κέρκυρα. Υπενθυμίζουμε ότι πέντε ημέρε πριν υπήρξε ξανά φωτιά στο ίδιο σημείο με δύο διαφορετικέ αιστείε.